γαλάζια τη θάλασσα. Την πιο ειλικρινή συνέντευξη της καριέρας του δίνει ο Γιάννης Μπέζος στην Αναστασία Αργυριάδου και στα Αποκαλυπτικά. Ποια είναι τα ελαττώματα του νέου Έλληνα, γιατί δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ σε μέρες κλειδής, τι απαντά στις φήμες για τα υπέρογκα ποσά της εκπομπής σου στην κρατική τηλεόραση, αλλά και γιατί δεν θέλει να τον αγγίζουν οι θαυμαστές του. Ποια είναι, πιστεύετε, τα ελαττώματα του Έλληνα? Πάρα πολύ εύπιστη. Επιρρεπή στη δημαγωγία. Επιρρεπή στην προχειρότητα. Ένα άλλο πολύ μεγάλο μας ελάττωμα, το είχαν και οι αρχαίοι μας Έλληνες αυτό, οι αρχαίοι παππούδες μας, φταίνει μονίμως οι άλλοι. Δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά, υπάρχουν και κάτι άλλο που τα έχουμε ξεχάσει. Υπάρχει, ξέρω, η παράδοσή μας, υπάρχει ο τρόπος που ζούμε, η ποιησή μας, η παιδεία μας. Αυτά όλα που ονομάζουμε ήθη και έθιμα δεν είναι καθόλου τυχαία. Αυτά λίγο τα έχουμε ξεχάσει, τα βάλαμε στην άκρη, διότι το χρήμα τα σκέπασε όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή το χρήμα αυτό που τα σκέπασε ήταν δανεικό, και εμείς νομίζω ότι θα είναι και αγύριστο, τώρα που δεν είναι, μας δυσκολεύει. Ακριβώς δεν έχουμε ασκηθεί στο να ζούμε και με λιγότερα. Για μένα το λέω πάλι. Στο παρελθόν ήσασταν σπάταλος? Πολύ. Και τώρα είμαι σπάταλος. Με την έννοια ότι δεν με ενδιαφέρει το χρήμα τόσο πολύ να το κρατήσω, να το επενδύσω, να σας πω έτσι. Με ενδιαφέρει φυσικά να περνάω αξιοπρεπώς, να περνάω καλά. Αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα μαζέψει, ας πούμε, χρήματα. Επειδή ο Γιάννης Μπέζος έχει κάνει πολλές και μεγάλες επιτυχίες τηλεόραση, θα έλεγε κάποιος ότι έχει κερδίσει και πολλά λεφτά. Και έχω κερδίσει πολλά λεφτά, τα οποία τα ξόδεψα και στο θέατρο και στην παραγωγή, τα χάσα. Γνώσιμο, δεν τα χάσα, τα κλέψανε. Εγώ ξέρετε, δεν έπαιρνα ούτε επιχορηγήσεις όλες αυτές τις ανοησίες που τόσα χρόνια μας ταλαιπωρήσανε. Γι' αυτό είναι τα χρήματα. Δεν είναι για να τα συσσωρεύουμε. Δεν μου πήρες φούρνο μικροκυμάτων? Όχι και φούρνο μικροκυμάτων, σου πήρα κάτι πιο προσωπικό, να με θυμάσαι. Θα σε θυμάμαι, μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να σε ξεχάσω. Όλη μέρα στα πόδια μου σε έχω. Στην τηλεόραση σας αγαπήσαμε πολύ. Από ρόλους που είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Θα σας ξαναδούμε? Προς το παρόν δεν έχω κάτι να σας πω. Τώρα κάνω μια εκπομπή στην ΕΡΤ, η οποία έχει να κάνει με το θέατρο μόνο. Δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, έτσι, αλλά μόνο για το θέατρο. Ναι, μόνο για το θέατρο. Αλλά σαν σειρά και τα λοιπά δεν έχω κάτι. Για την οποία γράφτηκαν και ακούστηκαν πολλά όσον αφορά την παραγωγή της και το κόστος της. Δηλαδή? Είπαν κάποιοι ότι ίσως είναι ακριβό το κόστος. Τελικά ισχύουν? Ναι, ακριβό είναι. Μου αξίζει. Αυτή είναι η απάντησή μου. Κοίταξε, σου λείπει η δράση, η καταξίωση, η κοινωνική. Το να φτιάχνεις ωραία γεμιστά που ούτε αυτά τα φτιάχνεις καλά, δεν κατοχυρώνω τη θέση σου σαν γυναίκα. Γιατί τι έχουν τα γεμιστά μου? Διότι πρέπει να τσιγαρίζεις το ρύζι με το μαϊντανό και μετά το σβήνεις με το κονιάκ. Δεν σαν απολύτε αυτές τις σειρές? Όχι, δεν σαν απολύτε. Έχουν τελειώσει. Είναι, εμένα με ενδιαφέρει το μέλλον. Αυτά είναι όλα παλιά. Και όσο κοιτάμε προς τα πίσω, μας κάνει κακό. Είναι σαν αυτό που κάνουμε τώρα, ας πούμε. Ότι κοιτάμε τα χρόνια πριν την κρίση και λέμε «Α, θα γίνουμε έτσι, δεν θα γίνουμε έτσι». Δεν θα γίνουμε έτσι, γίνομαι δυσάρεστος με αυτά που λέω, δεν θα γίνουμε. Και όσοι πιστεύουν ότι θα γίνουμε όπως ήμασταν πριν το 9, ζούνε στη σφαίρα του παραμυθιού. Αυτό είναι που λέγαμε πριν. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε, ώστε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή λίγο διαφορετικά. Η χώρα είναι υπερχρεωμένη, ήταν στο χείλος της καταστροφής, δεν παράγει τίποτα. Και πρέπει να αρχίσει να παράγει και πρέπει να το πω έτσι γενικά, να κάνει ο καθένας καλά τη δουλειά του. Κι αν μεγαλώσα, κι αν με τη ζωή μου μάλωσα. Είστε δύσκολος άνθρωπος? Πολύ είμαι. Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος. Το ομολογώ. Φυσικά είμαι πάρα πολύ εύκολος και συνυπάρχω με ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον και που τους επιλέγω εγώ. Δεν θέλω να με επιλέγουν οι άλλοι για παρέα. Ναι, είμαι δύσκολο. Έχετε λίγους φίλους? Λίγους, πολύ λίγους. Δεν με απασχολεί όμως αυτό, δεν μου λείπουν. Πάντως δεν είμαι ανέντιμος. Και δεν είμαι και λαϊκιστής. Να λέω, μα εγώ τους αγαπώ όλους. Δεν τους αγαπώ όλους. Όχι. Επιλέγω ποιους θα αγαπήσω και ποιους αξιολογώ εγώ. Εάν, ας πούμε, απαντώ στο δύσκολο που είπατε πριν, ότι με θεωρούν εύκολο ότι θα κάνω τα χατήρια του καθενός, όχι. Δεν θα το κάνω. Γιατί δεν είναι ούτε αυτή η δουλειά μου, ούτε η ηλικία μου, ούτε η θέση μου. Εάν λοιπόν με θεωρώ δύσκολο, αποδέχομαι, επιβεβαιώνω τη φήμη και επαυξάνω. Κι όπως θα λιώνει μες στα μάτια σου η βροχή, που
ουράνια τόξα θα γεννάει το φιλί. Έχουν ακουστεί κάποια αρνητικά σχόλια όσον αφορά την επαφή που θέλετε να έχετε με το κοινό. Ναι. Δεν θέλω να έχω επαφή εγώ με το κοινό. Το κοινό θέλει επαφή. Δεν θα έχει επαφή. Θα έχει ό,τι την ορίσω εγώ. Θα την έχει από τη σκηνή και θα έχει στο παρασκήνιο στο βαθμό που θα επιλέξω εγώ. Αυτό δεν είναι συνομπισμός. Είναι μια στάση κανονική. Πάντως δεν είναι ψευτοχάιδεμα. Δεν είμαι ο τύπος του ψευτοχαμόγελου. Να ξημερώνει τη ζωή μου να μπορεί να ζει για σένα.